Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Νίκο Μοσχοβίτη στην παρέα μας. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είσαι ήδη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ρε φίλε, εννοείται. Δηλαδή πραγματικά. Δεν θα φύγω αυτές τις μέρες. Ναι, πραγματικά πιστεύω. Καταρχάς, πως... ναι. Καταρχάς σκέψου πόσο κόσμο θα έχει για να υποδεχτεί τους διάφορους παίκτες που έρχονται. Δηλαδή θα καλύψουμε τα πάντα. 100%. Ναι, μα πώς, για. Έτσι είναι. Έτσι είναι. 100%. Λοιπόν, ναι, πάμε. Σήμερα η πρώτη άφηξη για τον ΠΑΟΚ. Με τον Jalen Hans. Αναμένεται να είναι λίγο μετά τις 5.30 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο πρώτος Αμερικανός που ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι και ο πρώτος. Σωστά. Σωστά. Αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που το αναφέρουμε έτσι, γιατί πολλές φορές όχι μπορεί να έχει καμία ανταπόκριση, όχι την έχασα. Καλά, την αυτά είναι εντάξει. Ναι, αύριο στις 8.30 είναι να φτάσει το βράδυ ο Jalen Riley και λίγο πιο μετά κατά τις 11 ο Ζακ Ντάρκο Κέλλη. Την Παρασκευή μετά τις 8.30 λίγο το απόγευμα είναι να φτάσει ο Νέιτ Ρένφρο και περιμένουμε την ενημέρωση και για τον Τάιλερ Πόλι, τον τελευταίο που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ ξένο, έτσι πότε μπορεί να φτάσει και αυτός να είναι εδώ. Αν σκεφτούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα, είναι να ξεκινήσει, να γίνει η πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μέχρι τότε, αν όχι όλοι οι ξένοι, και δεν βάζω μέσα το Φράγκη γιατί έτσι κι αλλιώς το θεματισμό του δεν θα έρχονταν τώρα, έτσι λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ολλανδία. Την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει με σχεδόν άπαντες παρόντες για τον Λυκογιάννη και τους συνεργάτες του. Οπότε σήμερα η πρώτη άφηξη του Jalen Hans, ενός παίκτη που ήταν πέρσι στο Βέλγιο, πολλά έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία μικρότερος. Ναι. Τον είχαν και για prospect πολύ ενδιαφέρον τέλος πάντων στην Αλιάκη του Ατλαντικού, δεν τα κατάφερε. Να φτάσει εκεί που τον περίμεναν οι περισσότεροι. Παίκτης που παίζει στο 2 κυρίως, νομίζω θα τον δούμε και στον Άσο Κώστα, τον Jalen Hans κάποιες φορές. Ναι, καλή χρονιά πέρσι στο Βέλγιο. Γενικά αυτά τα πρωταθλήματα έχουν το ενδιαφέρον τους. Όχι ότι απαραίτητα βρέχεις πάντα κάτι που θα σου κάνει διαφορά, αλλά έχεις δυνατότητα με σχετικά λίγα χρήματα να βρεις ξένους από εκεί που μπορεί όντως να κάνουν το βήμα παραπάνω και σε αυτό ποντέρε πάω και για τον Hans. Αυτός να δεις, είχε στο Instagram καμιά 1 εκατομμύριο followers, κάτι τέτοια, γιατί σου λέω μικρός ήταν στο κομμάτι σχολείο, παύλα... Στα hot prospects. Ναι, ήταν κορυφαίος. Για κάτσε λίγο τώρα που το έχω μπροστά μου. Ναι, έχει σχεδόν 400.000 followers, Κώστα. Να το ρωτήσω πώς έχει κάνει τέτοιο grow. Στο Instagram. Ναι! Πες του να μου κάνει follow και repost, πες του. Και πρόσεξε, επειδή είναι για την Diva, ακολουθεί μόνο 410. Όχι χιλιάδες. 410 αριθμό. Α, είναι influencer κανονικός δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξεκινούν και οι αφήξεις. Ναι. Εντάξει, νομίζω σιγά σιγά και πάω μπαίνει λίγο και στην διαδικασία να ξεκινήσουν. Οι ομάδες όλες οι περισσότερες τότε να ξεκινήσουν. Την εβδομάδα να μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πλην του Φράνκε, που εντάξει υπάρχει μια ανησυχία έτσι, γιατί τραυματίστηκε, είναι με την εθνική, οι Ολλανδοί περιμένουν ότι θα τον έχουν διαθέσιμο στο Ευρωμπάσκετ, αλλά είναι τραυματισμός στον καρπό του, όπως και να το κάνουμε. Και είναι ένα ζήτημα. Και στο δεξί κιόλας, στο σουτάρι. Ναι, σωστά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα κομμάτι ανησυχίας για το τι ακριβώς γίνεται με τον Φράνκε. Αλλά είναι θετικό το ότι η ομάδα που ξεκινήσει προετοιμασία, αναμένει να ξεκινήσει προετοιμασία την ερχόμενη Δευτέρα, με σχεδόν τους πάντες παρόντες. Και επειδή έχει πολλά καινούργια πρόσωπα, θα δώσει και αρκετά φιλικά κάποια από αυτά και με ομάδες από την Ελλάδα, που θεωρητικά έτσι θα είναι και πιο το Περιστέρι, οι ομάδες που δεν έχουν και αυτές στόχους φέτος. Θα έχει ενδιαφέρον το ξεκίνημα της προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ, γιατί ουσιαστικά αυτοί που έχουν εικόνα από την ομάδα είναι ο Καμπερίδης, είναι ο Ρένφρο που ήταν για λίγο πέρσι και είναι και ο Μαργαρίτης φυσικά. Όλοι οι άλλοι είναι καινούργια πρόσωπα που θα δουλέψουν και για πρώτη φορά και με τον Λυκογιάννη και θα είναι για πρώτη φορά έτσι στον ΠΑΟΚ. Τώρα,
Αν πούμε ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, να το πούμε. Ας πούμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, είναι ένα καλό διάστημα αυτό, περίπου 1,5 μήνα, ούτως ώστε να μπουν τέλος πάντων οι περισσότεροι παίκτες, να καταλάβουν 5 πραγματάκια, να δει φυσικά και, και ο Λυκογιάννης, συνεργάτες του, τι στοιχεία έχουν στα χέρια τους πέρα από τη θεωρία, γιατί ο κ. Πάουκ έχει κάνει κάποιες κινήσεις θεωρητικά για να καλύψει διάφορα κενά, το θέμα να τα δει και στην πράξη. Και ό,τι και να γίνει με το πρωτάθλημα, ακόμα και να ξεκινήσει πιο αργά, ο Πάουκ έχει να ξεκινήσει στις αρχές του Οκτωβρίου, γιατί ξεκινάει το Champions League. Αν θυμάμαι καλά, είναι ξεκινάει το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου. Ναι. Οπότε έχει μπροστά του ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα για να προετοιμαστεί και να μπει στη νέα σεζόν. Με τη στεναχώρια του, με τη στεναχώρια τη διοικητική, τι γίνεται τώρα? Θα παίξουμε άδεια, δεν παίρνουμε παιδιά κτλ. Εντάξει. Υπάρχει και μια κινητικότητα τελευταία 24 ώρα λίγο πιο έντονη στο κομμάτι της αύξησης, από τη στιγμή που έγινε γνωστό τέλος πάντων το πρόβλημα που υπάρχει. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα έτσι από τον κόσμο, έτσι, και από τα social media και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα το έχει καλύψει όλο μέχρι Δευτέρα, αν δηλαδή θα έχει βρεθεί το ποσό για να είναι κομπλέ. Αυτό με τη Δευτέρα τώρα πώς βγήκε? Υπάρχει καμιά καταληκτική ημερομηνία? Όχι. Το έχει μεταφέρει ο κ. Χατζόπουλος αυτό. Ότι μέχρι τη Δευτέρα, παιδιά. Μέχρι τη Δευτέρα, ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το είπαμε και χθες, Κώστα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εύκολα ή δύσκολα μάλλον θα λυθεί. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι η κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ, θα έχει θέμα για ένα τέτοιο ποσό, το οποίο και δεν είναι μικρό, εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, 5.000, είναι ένα εξαψήφιο ποσό, και να έχει θέμα με την άδειά του. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω η διόρθωση, τώρα νομίζω στο τέλος η άκρη θα βρεθεί προκειμένου να ξεκινήσει κανονικά και σε αυτό το κομμάτι, και να είναι τέλος πάντων όπως πρέπει. Μάλιστα. Και εταιρικά, πέρα από το κομμάτι το αγωνιστικό. Μάλιστα. Για ένα Εθνική τι κάνουμε σήμερα, Κώστα? Εθνική με Πολωνία κερδίζουμε εύκολα. Γιάννη έχω σήμερα. Εθνική με Πολωνία κερδίζω εύκολα. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, άλλωστε είναι φιλικά κτλ. Έτσι όσο θα βλέπουμε εθνική παίδων θα βλέπουμε με το Ισραήλ. Πολύ καλή. 10 η ώρα. Είναι καμία σχέση με τους άλλους δύο που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, με τη Νέο και την Σύμβολη. Αυτά είναι ταλεντάκια τα οποία παίζουν, ναι, έχουν ατομικές ικανότητες καλές, πιέζουν πολύ. Εντάξει, τι να πω. Τώρα σήμερα το Ισραήλ είναι θεωρητικά δυνατή ομάδα. Ναι, είναι δυνατή γιατί κέρδισε τη Σερβία. Είναι πολύ. Είναι δύσκολα είμαστε. Και είμαστε δύσκολα γιατί λείπουν και δύο βασικοί. Και τώρα το επίπεδο θα είναι πολύ καλύτερο. Και η Λετωνία χθες ψιλοκαλούτσικη ήταν, αλλά πήγε στους 20 το μάτς, 22. Τώρα εμείς χωρίς δύο παίκτες. Αφού είχε κατηφόρα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, Κομιανίδη έχεις, εννοείται. Μην αγχώνεσαι. Κώστα, πες μου λίγο, αυτός ο ψηλός ο Ροζακέας που παίζει. Ο Ροζακέας παίζει στον Εφαόζ. Μπράβο τον Εφαόζ. Εντάξει, και ο Σπάρταλης παίζει στοιχείο. Έχει δηλαδή παιδιά τα οποία είναι και από τις μη προβεβλημένες ομάδες. Ο Λιωτόπουλος είναι στη 10, όπως και ο Πατρίκης. Ο Playmaker είναι στο Περιστέρι. Εντάξει, ο Αβδάλας είναι στον Παναθηναϊκό. Ο Αβδάλας είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και κακός ο Γιάνγκος τον είχε στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, ενώ το μάτς ήταν 20-25 πόντους. Χτύπα ξύλο κτλ. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Αβδάλας. Αυτός ο ψηλός μου άρεσε πάρα πολύ, χθες βλέπω το παιχνίδι, ο Ρουγακέας. Πολύ, πολύ καλή γνώση των βασικών για 15 χρονών παιδί. Ναι, 15-16. Λοιπόν, να πούμε μια είδηση ότι έγιναν γνωστές οι έδρες των προκριματικών του FIBA Europe Cup, όπου παίζει ο Άρης. Θυμίζουμε ότι ο Άρης είχε ζητήσει να διοργανώσει τη μία φούσκα, με επιτραπή έκφραση. Καταλαβαίνουν τι λέω όλοι, είναι σαν ιδιότυπα Final Four, γίνονται σε πόλεις συγκεκριμένες για να μην υπάρχουν μετακινήσεις από τις ομάδες άσκοπες κτλ. Ο Άρης λοιπόν δεν πέρασε το αίτημά του και θα γίνει στη Βουλγαρία η προκριματική φάση, θα γίνει στην έδρα δηλαδή της Rilski Spor. Ο Άρης, ο οποίος παίζει στην πρώτη φάση με την καινούργια δύναμη του λιθουανικού μπάσκετ, την BC Wolves, τους Λύκους, Νίκο.
οι οποίοι έχουν πάρει ό,τι κινείται από λιθουανικό ταλέντο, από διεθνείς που δεν παίζουν, Ζαλγκίρις και τα λοιπά, οι Wolves, με προπονητή τον Κουρτινάιτης, έτσι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο του Άρη. Και αν προκριθεί, θα παίξει με τη Ρίλσκι Σπορτ στα ημιτελικά. Και αν περάσει από εκεί, από τη Ρίλσκι, που νομίζω είναι πολύ πιο εύκολη από τη Wolves, τότε θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Χάπουελ Χάιφα κατά για μπάσκετ. Δύσκολο η πρόκριση. Πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Πολύ δύσκολη, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Πάντως θα γίνει στη Βουλγαρία η προκριματική φάση για το FIBA Europe Cup, όπου μετέχει και ο Άρης. Αυτά έτσι τα τελευταία μπασκετικά νέα. Α, και η είδηση που ήθελα να πω, ποια είναι, Νίκο, ποιος θα είναι στο πλευρό του Γιάννη Καστρίτη στην τεχνική ηγεσία, γιατί φεύγουν όλοι οι βοηθοί. Θα φύγει και ο Βαρβούνης κατά πάσα πιθανότητα. Έφυγε ο Παραλίκας, έφυγε ο Σπυρίδης. Ποιος θα είναι στο πλευρό του Γιάννη Καστρίτη? Ο... Δεν ξέρω. Γιώργος Σιγάλας. Ω, Ράμπο, η επιστροφή. Κεφαλιά πάλι έριξε ο Κούσης, έτσι. Ράμπο, η επιστροφή. Ράμπο, επιστροφή, το πρώτο αίμα και τα λοιπά. Έλα, αγόρι μου και τέτοια. Ο Άρης και τα λοιπά. Και ποιος θα είναι στο πλευρό του Σιγάλα και του Καστρίτη, τρίτος βοηθός, ας το πούμε τρίτος, ο... Πες το. Σωτήρης Καραποστόλου. Α, ωραία. Μια χαρά. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Μια χαρά. Και ποιος θα είναι στο πλευρό του Παντελή Μπούτσκου, στον Ηρακλή? Ο Κωστακούση. Εγώ, εννοείται. Αυτό νομίζω ήταν ένα φιλολογικό ερώτημα, το οποίο δεν έπρεπε καν να τεθεί ενώπιον των ακροατών. Όχι, είναι σε συζητήσεις με κάποιους προπονητές και θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ανακοινωθεί και αυτό. Και επειδή πολλοί φίλοι ρωτούν για τον Ηρακλή, έχουμε πει και επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα, ας το πούμε πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να πάρει άδεια η Λάρισα. Αυτό τώρα πότε θα γίνει δεν ξέρω, έχει χαθεί ήδη χρόνος. Τώρα βλέπω πριν από λίγο ανακοίνωσε παίκτη ξένο και το Μεσολόγγι, ο Χαρίλος Τρικούπης. Θυμίζω ότι στην Α2 φέτος επιτρέπονται δύο. Να πούμε ότι αύριο είναι η κλήρωση των πρωταθλημάτων και των κυπέλων. Η κλήρωση των πρωταθλημάτων από Α2 και κάτω, Α2 δεύτερη εθνική, τρίτη εθνική κτλ. Και των κυπέλων ανδρών γυναικών. Και οι φίλοι του Ηρακλή να μην στεναχωρηθούν όταν δεν δουν όνομα Ηρακλή στην κλήρωση, αλλά δουν Ερμής Αγιάς. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι, τι να κάνουμε. Η σημεία των καιρών. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά μας, Νίκο. Αύριο πάλι για πάνω απ' όλα. Πού γυλιάζεις το κορμί σου, αλήθεια? Στο σπίτι μου. Είμαστε σπίτι γιατί έπρεπε να συμμαζευτούμε λόγω επαφής με κρούσματα και τέτοια. Άντε αλλά πάλι. Είμαστε full αρνητική. Άντε πάλι. Ναι, ναι. Αν είναι δυνατόν. Τι να κάνεις, συμβαίνουν αυτά, Κώστα. Υγεία πάνω απ' όλα, Νίκο. Της εποχής μας ακριβώς, βέβαια. Σωστά κι αυτό. Έγινε, Νίκο, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Νίκος Μουσκοβίτης, τον ακούσαμε, φίλες και φίλοι, για την ενημέρωση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.